Ψαλμών Ερμηνεία του Αγίου Νικοδήμου του Αγιορείτου, ψαλμός 88, δεύτερο μέρος, 23. Το ωφελήν αντί εκτελήν και κατορθούν και ανήν συνηθίζει να ονομάζει εβραϊκή, καθώς και εδώ τώρα, γιατί έτσι γράφεται και στο Ευαγγέλιο, θεωρείται πως ουκ ωφελείται ουδέν. Αντί του ουκ ανίεται, ουκ κατορθούται ο εχθρός, λέγοντας του Δαβίδ, δεν θα κατορθώσει τίποτα αν τον πολεμά και ο ιός ανομίας, δηλαδή ο άνομος, δεν θα προσθέσει για να τον κακώσει. Δηλαδή, εάν κανείς επιχείρησε να τον κακοποιήσει, πληγώθηκε μια φορά από τον Δαβίδ, και ιδίωμα της Εβραϊκής να ονομάζει τον άνομο ή ο ανομίας και ο ανθρώπο τον άνθρωπο και ο αδικίας τον άδικο και ο απολίας τον απολολότα και ο απειθίας τους απειθείς, κατά περίφραση. Προσαρμόζοντας το παρόν στο Χριστό λέγεται, πως κι ας είπαν οι Ιουδαίοι περί Χριστού, δεύτε αποκτήνομεν αυτόν και κατάσχομεν εαυτή στην κληρονομία αυτού, ήταν ανόητη και σε αυτούς η σκέψη και στο σατανά, και σε άπρακτο έγινε η έκβαση του εγχειρήματος, αφού αναβίωσε ο Χριστός τριήμερος πατώντας τον θάνατο και σκυλεύοντας τον Άδη, ώστε αληθές ουκ ωφελήσει εχθρός εν αυτό. 24. Εγώ θα κατακόψω όλους μαζί τους εχθρούς του από προσώπου του και θα τους νικήσω, γιατί τον μισούν. Οι εχθροί του Χριστού, οι Ιουδαίοι, παραδόθηκαν στη στρατιά των Ρωμαίων και καταστράφηκαν παντελώς. 25. Με αυτόν θα είναι αληθινό το ελαιός μου, η αλήθεια των επαγγελιών μου και το έλεος της βοηθείας μου, και η υψηλότερα αλήθεια, η εν πνεύματι και αληθεία λατρεία και προσκύνηση που ο Χριστός μας εισήγαγε και ο ίδιος ο Θεός και Πατήρ αποδέχεται με τον Υιό, αφού εν Χριστώ και μετά Χριστού η αλήθεια του Πατρός, δηλαδή της αληθούς λατρείας η δύναμη, και μετά αυτού πάλι και το έλεος, δηλαδή η άφεση διαπίστεως. Κέρας Δαβίδ ο Χριστός, δηλαδή καύχημά του και δόξα του, γιατί καθώς από την κεφαλή φυτρώνει το κέρατο των κερασφόρων ζώων και είναι η δύναμή τους και ο στολισμό τους ταυτόχρονα, έτσι και ο Δαβίδ κεφαλή ήταν των Ιουδαίων καθώς βασιλεύς, και κεφαλές ονομάζουμε τους άρχοντες, ώστε από την κεφαλή αυτή βλάστησε σαν κέρατο ο Χριστός, ο οποίος έμνηνε και δόξασε το Δαβίδ καθώς και το κέρατο τα κερασφόρα ζώα, και δεν λέγεται κέρατο ο Χριστός μόνο γι' αυτό, αλλά και γιατί είναι υψηλότερος από όλους κατά τη θεότητα, καθώς και από όλα τα άλλα μέλη των κερασφόρων ζώων το κέρατο υψηλότερο. Είπε λοιπόν ο Θεός και Πατήρ πως το κέρας του Δαβίδ, δηλαδή ο Χριστός, θα υψωθεί εν το ονοματί μου, δηλαδή με το να ονομάζεται Θεός, και με τούτο το λόγο, συμφωνώντας και ο Ζαχαρίας, πατέρας του προδρόμου, λέει, και ήγηρε κέρας σωτηρίας ημίν εν το οίκο Δαβίδ του πατρός, δηλαδή του παιδός αυτού, καθώς ελάλησε διαστόματος των Αγίων των απαιώνων προφητών αυτού, δηλώνοντας δηλαδή τους προφήτες, τους οποίους ο Δαβίδ παραπάνω Υιούς Θεού ονόμασε και οίκο Δαβίδ, το γένος του κάλεσε. Έθος τη Θεόπνευστη Αγία Γραφή κέρασε υπεροψία επί αμαρτωλών, ενώ επί δικαίων η δόξα. Και έτσι δοξάζεται και με το όνομα του, όσοι το φέρουν πρεπόντος μάλιστα στον πατέρα και ο ίδιος ο Υιός, και για τούτο έλεγε προς τον πατέρα του ότι πάντα τα αιμά σάεστη και τα σάεμα. 26. Με το όνομα της θαλάσσης φανέρωσε τα νησιά, επειδή βρίσκονται στη θάλασσα, και με το όνομα των ποταμών τη στερεά, επειδή ποταμοί βρίσκονται στη στεριά, και χείρα δεξιά την εξουσία και κυριότητα ονόμασε. Πού φαίνεται ο προφήτης πως κυρίευσε όλα? Ουδαμού στην Αγία Γραφή. Αλλά ο Χριστός είναι που κυρίευσε και όλη τη θάλασσα και όλη τη γη, όπως λέχτηκε και στον 71ο, και κατακυριεύσει από θαλάσσης έως θαλάσσης και από ποταμών έως περάτων της Οικουμένης, ώστε χείρα και δεξιά όχι του Δαβίδ αλλά του κέρατός του, δηλαδή του Δεσπότου Χριστού. Θα πεις, κατά βαθύτερο λόγο η δεξιά του εν ποταμής, επειδή πάντες οι εκ δεξιών του θα σταθούν και δια λουτρού παλιγγενεσία θα καθαρθούν το Αγίου Πνεύματος αξιούμενοι επιρροής και ποταμοί αυτού. Και οι λαοί ποταμοί κροτήσουν συγχυρή, ενώ ετέρα παρά τη δεξιά η κολαστική χείρ και δύναμη μέσα στη θάλασσα τίθεται και στα αλμυρά του βίου κύματα από δράκων διατρίβει, και τιμωρεί το εχθρός και ταπεινώνονται οι δράκοντες εκεί, ώστε ο Σωτήρας λέει την αριστερά του έθεσε στη θάλασσα, δηλαδή στον κόσμο, και τη δεξιά του στους ποταμούς, δηλαδή τους Αποστόλους. 27. Εδώ λείπει το λέγον και πρέπει να νοείται έξωθεν, δηλαδή αυτός επικαλέσεται με λέγον πατήρ μου εσύ, και που ο Δαβίδ ονόμασε πατέρα του το Θεό σε κανένα μέρος, ενώ ο Χριστός επάμπολα του Ευαγγελίου πατέρα τον ονομάζει καθό Θεός και Θεό και αντιλήπτορα καθό άνθρωπος, και έτσι είπε και στη Μαγδαληνή, ανεβαίνω προς τον πατέρα μου και πατέρα ημών και Θεόν μου και Θεόν ημών. 28.
πρωτότοκο ονομάζει το Χριστό τριών λογιών πρωτότοκο εν πολλής αδελφής και πρωτότοκον εν νεκρών, αλλά και πρωτότοκον πάσης κτίσεως, δηλαδή ως απαρχή νέου λαού και ως πρώτο αναστάντα εκ των νεκρών εις αθανασίαν και ως εξαίρετο καινής κτίσεως των πιστών, αλλά και υψηλό κοντά στους βασιλείς τον λέει ο Δαβίδ, γιατί ο Χριστός έχει υποτασσόμενος αυτόν από εκείνους που τον πολεμούν. Γίνεται ανώτερος και έτσι κατά τον τρόπο αυτό είναι υψηλός ο Χριστός και κοντά στους πιστούς βασιλείς και στους απίστους. Ενώ ο Δαβίδ νίκησε όλους τους βασιλείς της γης που ήταν βασιλεύς μόνης της Ιουδαίας. Πρωτότοκος εν πολλής αδελφής ο Χριστός κατά την ένσαρκή του οικονομία, επειδή κατά τη θεότητα δεν είναι πρωτότοκος αλλά μονογενής και έγινε απαρχή μας και επειδή εν Χριστώ αγιάστηκε η κατάκριτη φύση μας και για τούτο πρεπόντος πρωτότοκος ο Χριστός και εμείς αδελφοί του και ιδιαιτέρως για του βαπτίσματος, καθότι αυτός προγεννήθηκε εν το αείδατη και τις οδύνες του η πτήση της περιστεράς με εύτηκε και δι' αυτού αδελφούς κάνει τους συμμετέχοντες όμοιας γεννήσεως και πρωτότοκος εστί και γίνεται όσων μετά από αυτόν γεννώνται εξίδατος και πνεύματος και επειδή υπό του Υιού προσληφθείς ανθρωπίνη σάρξ χρήστηκε με την παρουσία όλου του χρήοντος Θεού, ώστε όχι μόνο εικόνα Υιός του Πατρός αλλά και πρωτότοκος πάσης κτίσεως και εδώ στέκουν όλα τα σοφίσματα και μηχανές των αιρετικών οπαδών του Αρίου, γιατί δεν είπε ο Απόστολος πρωτόκτιστος αλλά πρωτότοκος και όχι με βατράχους και λίθους και άλλα άτιμα και ευτελή κτίσματα, ούτε και ομοουσιός τους άπαγε της βλασφημίας που γυρίζει στην κεφαλή όποιου νοεί τέτοια ευτελή νοήματα για την ασύγκριτη δόξα του μονογενούς Υιού του Θεού και αυτό είναι άθεο. Άρα και κατά άλλο τρόπο νοείται κοντά στην Αγία Γραφή εξάπαντος πρωτότοκος σε όσους ακολούθως γεννώνται μετά από αυτόν αλλά και εκείνος που πρώτος γεννηθεί και ας μην έχει άλλους αδελφούς όπως και η Θεοτόκος Μαρία τον γέννησε κατά σάρκα έτη και τον Υιόν της τον μονογενή των πρωτότοκων πρωτότοκος προτεχθέντα και όχι πως είχε άλλους Υιούς ακολούθως από αυτόν γεννημένους αφού μονογενής γεννήθηκε από αυτήν. Και έτσι κατά τη θεότητα πάλι γεννήθηκε από τον Πατέρα πρωτότοκος, όχι σχετικός ως προς τα άλλα κτίσματα, αλλά απολύτως και ασχέτως, αφού μονογενής είναι και κατά την άνω γέννηση, ώστε για να μην νομίσουν οι κολασαείς ότι ο Υιός είναι τον Αγγέλων νεότερος, επειδή οι προφήτες και προπάτρες της Παλαιάς Διαθήκης διαμέσου των Αγγέλων προσφέρονταν στον Θεό και ο Υιός με τη χάρη του Ευαγγελίου λέγεται πως πρόσφερε εμάς τους χριστιανούς προς τον Πατέρα, και θέλει να δείξει πως ο Υιός είναι πρωτύτερα από όλη την κτήση κατά τη θεότητα και τότε με ποιο τρόπο υπάρξει ως όν διαμέσου γεννήσεως εκ του Πατρός, ώστε αν ο Υιός είναι πρωτύτερα από όλη την κτήση είναι τότε πρωτύτερος και από τους αγγέλους και όχι μόνο πρωτύτερος αλλά και τους έκτισε ο ίδιος και είναι ως Υιός γεννητός εκ θείας φύσεως και υποστάσεως του Πατρός, ενώ τα κτίσματα εκ του Θεού δημιουργικώς κτιστέντα διαμέσου και αυτού ακόμα του Υιού, δηλαδή εκ μόνης θελήσεως και δυνάμεως και αγαθότητος και ενεργίας του Θεού και όχι εκ της φύσεως του Θεού. Πρωτότοκος λοιπόν επειδή τρεις γεννήσεις από σώματος και βαπτίσματος και αναστάσεως και εμείς αδελφοί του για τούτο. 29. Στο Χριστό θα φυλάξω το έλεος μου επειδή χρειάζεται κατά το ανθρώπινο και δεν χρειάζεται για λόγου του αλλά για τους κατά πνεύμα εξ αυτού γεννηθέντες, δηλαδή για τους χριστιανούς, για τους οποίους και παρακαλεί τον Πατέρα μεσίτης Θεού και ανθρώπων γεννόμενος και διαθήκη πιστή ονομάζεται βεβαία υπόσχεση στο Δαβίδ, η οποία στο Χριστό έμελε να λάβει τέλος γιατί λέχθηκε παραπάνω πως έως του αιώνος ετοιμάσω το σπέρμα σου. Η πρώτη διαθήκη έπαψε για το ανοφελές και ασθενές αφού δεν τελείωσε ο νόμος σκιάς έχοντας και τύπους και μόνη της αληθείας τη μόρφωση επισαγωγή έγινε σε εμάς κρίτωνος ελπίδος με την οποία αγγίζουμε το Θεό. Και τούτο πρόσθεσε μόνο πως αυτό τον πιστέψαντε δηλαδή δια Χριστού το λαό θα φυλάξω το έλεος δηλαδή δια πίστεως άφεση αμαρτιών. 30. Σπέρμα Χριστού ο λόγος του Ευαγγελίου που σπάρθηκε στις ψυχές των μαθητών του ο οποίος λόγος διαμένει στον αιώνα του αιώνος και ομοίως σπέρμα Χριστού και ο λαός των χριστιανών ο αναγεννημένος πνευματικός δια του βαπτίσματος από κάθε έθνος ανθρώπων και αντί στον αιώνα του αιώνος και διηνεκός λέγεται και αληθώς της Εκκλησίας του Χριστού πήλε άδουκα της χείρου όπως είπε ο Κύριος. Το θρόνο λοιπόν της Βασιλείας του Χριστού θα κάνω τόσο διαρκή και στέρεο καθώς και οι μέρες του ουρανού γιατί είναι αδιαρκής και μόνιμη αφού έως της συντελείας του κόσμου φυλάσσουν το φυσικό του οροθέσιο και ομοιάζει το ρητό με το και συμπαραμενεί το ηλίο. 71. Και οι μέρες ουρανού λέγονται και γιατί και ο ουρανός
τις αποτελεί με την κυκλοφορία του ηλίου στον ουρανό και ας δείξουν οι Ιουδαίοι ποιο σπέρμα του Δαβίδ τέθηκε στον αιώνα του αιώνος, δηλαδή σωζόμενο πάνω στη βασιλεία και ποιο θρόνος βασιλικός του Δαβίδ στάθηκε μόνιμος, αλλά δεν μπορεί επειδή η βασιλεία του τέλειωσε στον Ιεχονία και σε Δεκία που χωριστά-χωριστά τους έλαβαν σκλάβους οι Βαβυλώνιοι και πήγαν εκεί μακριά και τύφλωσαν τούτον τελείως και τον άνον υπέταξαν στη σκλαβιά και τότε λοιπόν επειδή και ο θρόνος του καταστράφηκε τελείως, κανένας πλέον στο εξής δεν κάθισε και γιατί ο Ζωροβάβελ μετά την ελευθερία της σκλαβιάς δεν έγινε βασιλεύς παρά δημαγωγός των Ιουδαίων. Και αυτά φανερώνει ο παρόν παρέμπροσθεν για τούτο και η βασιλεία του δεν έμεινε στους απογόνους του περισσότερο από 400 χρόνους. Ώστε, δια του δεσπότου Χριστού το σπέρμα του Δαβίδ στον αιώνα διέμεινε και ο θρόνος του έχει το διαρκές αφού έτσι και ο μακάριος Ισαΐας θέσπισε, λέγοντας «Παιδίωνε γεννήθη μην Υιός και δόθη μην και επί θρόνων Δαβίδ και την βασιλείαν αυτού κατορθώσε αυτήν από τον ίν και εις τον αιώνα». Και ο λόγος προθέσπισε περί Χριστού έτσι περί των εν μέσω γενωμένων βασιλέων. Επειδή λοιπόν ο ουρανός και η γη παρελεύσονται ενώ οι λόγοι μου μη παρέλθωση, άρα αφού δεν παρέρχονται θα βασιλεύσει ο Χριστός και μετά την πάροδο ουρανό και γης, αφού ούτε ως ότου παρέλθει ο ουρανός αλλά τις ημέρες του ουρανού και μετά παρέλευση δηλαδή αλλαγή ο ουρανός θα είναι, επειδή δεν είναι ίσον αυθαρή με το παρέρχεται αυτός, 31, 32 και 33, αν λοιπόν οι ιοί του Χριστού, δηλαδή δια του Ευαγγελίου και λουτρού του Αγίου Βαπτίσματος, αναγεννημένοι χριστιανοί αφήνουν τον νόμο και δεν περπατούν στις κρίσεις μου και ατιμάσουν τα δικαιώματά μου και δεν φυλάξουν τις εντολές μου, εγώ θα επισκεφτώ με ραβδί και μάστιγα τις ανομίες τους. Και τι διαφορά έχουν ο νόμος και τα κρίματα και δικαιώματα και η εντολή, είπαμε στον 17ο, ότι πάντα τα κρίματα αυτού ενώπιον μου, αλλά βεβηλώσουσι αντί εξευτελίσουσι, γιατί βέβηλο το ανίερο προς διαφορά του ιερού, δηλαδή το κοινό και ευτελές ενώ ράβδος και μάστιγα, οι πειρασμοί και το νόημα του ρητού επομένως τούτο. Εγώ θα σοφρονήσω τους παραβάτες του νόμου μου χριστιανούς με επαναστάσεις εθνών και τυραννίες και άλλες τέτοιες παιδείες, αλλά δεν θα τους αποστραφώ τελείως και ανομίες και αδικίες τα ίδια αμαρτήματα λέει εκ παραλλήλου. Απειλή τα ιάσιμα αμαρτάνοντας. Λοιπόν, ο λόγος πως θα τους επισκεφτεί με ράβδο για τις ανομίες και παιδευτική ράβδος του Θεού που δεν επάγει κρίσεις παρατετραμένες και απαραλλαγμένες, αλλά σε όσους είναι ανίατα λέει γιατί πληγήκατε ακόμα, πόσες τις πληγές διεξέρχεστε και πασών καταφρονείτε επιστρεπτικών μαστίγων, αλλά σας περιμένει συντριμός, αφού όσων περιστατικό συμβαίνουν αμαρτημάτων γίνονται ένεκα και κάποια εις διόρθωση είδους των πειραζομένων, αλλά και άλλα πάλι για να εκτριβεί και να καταστραφεί. Απεγνωσμένος όπως επί Φαραώ, επειδή ούτε πληγές ούτε μάστιγες παρά αφανισμός απειλήθηκε. Δεν θα αφαιρέσω το έλεος μου από τους παραβάτες των εντολών μου. Δεν θα τους αφαιρέσω το έλεος μου γιατί τους λυπάμαι και αναμένω τη μετάνοιά τους ο φιλανθρωπίας απείρου γιατί μαστίζων ο Θεός ελέη και δεν δίνει άκρατη την τιμωρία χωρίς μίξη ελέω, αλλά μαστίζει και παιδεύει ταυτόχρονα ως καταφρενητές και πάλι ελέη ως οικείους και για τούτο δεν θα δικήσω τον προφήτη και δεν θα παραβώ τις συνθήκες και υποσχέσεις που του έδωκα και περιττώ εδώ το μη καθώς και στον ακόλουθο στίχο και γράφεται και άλλος και ουδου μη ώστε και αυτήν λοιπόν την παράβαση δεν θα κάνω για την αλήθειά μου δηλαδή γιατί είμαι αληθινός. Ου μη αδικήσω και ου παραβήσομαι και ου ψεύσομαι άλλος και λέγεται και μύρια ακόμα και να παρανομήσουν οι απόγονοι του Δαβίδ. Θα τους υποβάλω τιμωρίες αλλά και την υπόσχεση προς το Δαβίδ δεν θα ψευστώ. 35 και εδώ το μη περιττώ και δεν θα εξευτελίσω λοιπόν τη διαθήκη και υπόσχεση που έδωσα στον προφήτη αυτό και αξίωμα της διαθήκης η αλήθειά της και ευτέλειά της η αθέτηση και παραβασή της γιατί η διαθήκη λέει εδώ το παραπάνω λόγιο, δηλαδή στον αιώνα φυλάξω αυτό το ελαιός μου και τα εκπορευόμενα δια των χιλέων μου μία θετήσω εν εξήγηση του παραπάνω και ανθρωποπρεπής λόγος δια των χιλέων αφού χείλη Θεού και γλώσσα και στόμα ο λόγος του και άλλος γράφεται και ουδουμή βεβηλώσω. 36. Το άπαξ εδώ αντί βεβαίως καθώς και άπαξ ελάλησεν ο Θεός 61 και όμως αβεβαίως δηλαδή βεβαίως επάνω στη δική μου αγιοσύνη επειδή κάθε άνθρωπος που ομνεί κατά μεγαλυτέρου ομνεί και ο Θεός επειδή δεν έχει ανωτερό του να ομώσει κατά αυτού
για τούτο ομνύει πάνω στον εαυτό του και στην αγιοσύνη του, καθώς δίδαξε και ο Μέγας Απόστολος των Εθνών, λέει έτσι, και ή το Δαβίδ ψεύσομαι αντί το του ου το Δαβίδ ψεύσομαι, γιατί ιδίωμα και τούτο της Παλαιάς Διαθήκης να λαμβάνει αντί το ου το ή για τους ορκιζόμενους, όπως τέτοιο είναι ο σώμωσε το Κυρίο ύφξατο το Θεό Ιακώ, και ή εισελεύσομαι σκήνο μαΐκου μου, 31ος αντίου και εισελεύσομαι και άλλα όμοια. Άπαξ καλεί το βέβαιο της αποφάσεως, επειδή δεν δέχεται παρατροπή. Κατά του Αγίου Παιδός του ορκίζεται το πατήρε βορκώντας, κατά σωτηρίας Ιού, γνησίου και αγαπητού. Σημείωσε πάλι, για όσους δυνεκώς και μένοντες ορκίζεται ο Θεός και κατά την τάξη Μελχισεδέκ και ιερέα παράβατα την ιεροσύνη δίνει, και ορκίζεται να μην μεταμεληθεί και στον Αβραάμ, και αν κάπου προς καιρός δίνει κάτι δεν ορκίζεται για τούτο, άρα φυσικά όχι με θόρκον ενεχείρισε τη βασιλεία στο Σαούλ λέγοντας μεταμελήθηκα που βασίλεψα το Σαούλ, και για τούτο και ορκίζεται περί του εξπέρματος του Σωτήρος που θα γεννηθεί του Χριστού, δηλαδή συνδιαιωνίζοντας με το χρόνο της αρχής του, του ίδιου του ήλιου της δικαιοσύνης. 37. Σπέρμα Δαβίδ ο Χριστός κατά σάρκα, καθώς προϋπόθηκε, που βασιλεύει αιωνίως στους χριστιανούς με το θέλημά τους και στους απίστους και χωρίς να το θέλουν εκείνοι. Εδώ θυμή πάσα εξουσία εν ουρανό και επί γης, και σπέρμα Χριστού ο λόγος του Ευαγγελίου και αναγεννημένοι δι' αυτού πνευματικός χριστιανοί, και το Ευαγγέλιο και ο χριστιανικός λαός του Χριστού θα μείνει στον αιώνα κατά την υπόσχεσή μου. Αλλά και ο θρόνος, δηλαδή η βασιλεία του Χριστού στους χριστιανούς, θα γίνει ονομαστή και στέρη σαν τον ήλιο. Γιατί τον ήλιο σε εικόνα και ομοιότητα μονιμότητας έλαβε εδώ, και άκου ακροατής τον 71ο και συμπαραμενεί το ηλίο και θα είναι δηλαδή η βασιλεία του Χριστού έως που είναι ο ήλιος, αντί θα είναι ατελεύτητη. Θρόνος Χριστού η Εκκλησία, αφού επαναπάβεται σε αυτήν, και θα είναι λέει η Εκκλησία του Χριστού καταστράπτουσα και φωτίζουσα την υπό τον ουρανό και μένοντας διενεκώς όπως ακριβώς ο ήλιος και η σελήνη, αφού όπως ακριβώς ουδής ανθρώπων τον κύκλο ηλίου και σελήνης δεν μπορεί να σβήσει, έτσι και ουδής ποτέ θα αμαυρώσει τις αυγές της Εκκλησίας, δηλαδή την νοητή λαμπρότητα και φαίνεια ή όπως ακριβώς οι μεγάλοι φωστήρες. 38. Καθ' υπερβατό πρέπει να αναγινώσκεται το ρητό, δηλαδή και όσοι κατριτισμένοι σελήνη, η βασιλεία του Χριστού είναι ονομαστή και στέρη στον αιώνα, καθώς η πλησιφαΐς και πανσέλινο σελήνη, αφού καταρτισμένη την ονόμασε την πανσέλινο και τους δύο φωστήρες σε εικόνα παρέλαβε, καθώς και στον 71ο. Αντί του ο μάρτης λέγεται και ο διαμαρτυρόμενος, και λέει ο προφήτης πως εκείνος που διαμαρτύρεται, δηλαδή που υποσχέθηκε περί του σπέρματός μου, δηλαδή ο Θεός, αυτός είναι στον ουρανό και για τούτο αξιόπιστος και αληθινός, γιατί εις την γη άνθρωποι δεν φαίνονται αξιόπιστοι και αληθινοί. Άλλος πάλι σημαίνει δια τούτου την μετασαρκώς ανάληψη του Κυρίου εν ουρανό, τη μέλουσα να γίνει, επειδή αδιαιρέτως με το Θεολόγο ενώθηκε και περί τούτου θα έχει μάρτυρα στον ουρανό, αυτόν μάρτυρα. Και ο Ιώβ και νυν ιδού εν ουρανής ο μάρτης μου, ο συνίστορ μου εν υψίστης. 39. Το ρητό και τα ακόλουθα λέγονται παρά του προφήτου εκπροσώπου του λαού των Ιουδαίων, γιατί κλαίει για την εχμαλωσία που έμελαν να πάθουν από τους Βαβυλώνιους οι Ιουδαίοι που νόμιζαν πως ακυρώθηκαν οι επαγγελίες του Θεού στο Δαβίδ, και λέει «Σύ Κύριε που υποσχέθηκες τα παραπάνω, απέβαλες στο σπέρμα του Δαβίδ και ατίμασες με την εχμαλωσία φανερώντας το βασιλέα Ιεχονία και Σεδεκία που εχμαλωτίστηκαν, αλλά πολλά ανόητοι οι Ιουδαίοι που νομίζουν πως ψεύστηκε ο Θεός που είναι και αδύνατο και ανώσιο, και άρα σπέρμα Δαβίδ αιώνιο στη βασιλεία ο Χριστός, ούτε της βασιλείας σου και στε τέλος, και οι Ιουδαίοι σωματικό θρόνο και βασιλεία πήγε ανώουν, ενώ του Χριστού η βασιλεία δεν ήταν και δεν είναι εκ του κόσμου τούτου, καθώς και ο ίδιος είπε μόνος, δηλαδή δεν είναι αισθητή αλλά νοητή, και βασιλεία Χριστού υποταγή των πιστών και θεληματική δουλεία. Εγώ κατεστάθην βασιλεύση επ' αυτού. Δεύτερος, και πάλι και δώσω σοι έθνη την κληρονομίαν σου και την κατάσχεσήν σου τα πέρατα της γης. Τα συμβάντα πάνω στον Τίμιο Σταυρό, ο προφήτης λέει εδώ, λοιπόν πως ο πατήρ και Θεός λέει από όσο και εξουδένωσες, δηλαδή συγχώρησες να αποστούν και να οξουδουνεθούν, αφού δεν εξουδένωσε ο πατήρ τον ιό του, αλλά μάλλον οι Ιουδαίοι το έπραξαν αυτό πλην κατά συγχώρηση του Θεού και πατρός, και άλλος έριξε στη γη τη δόξα του, αφού επειδή ήρθε στο πάθος νομίστηκε από τους Ιουδαίους τους παράνομος, ψηλός άνθρωπος και απλός, αλλά δεν έμεινε νεκρός ο νεκρής ελεύθερος.
Χριστό Θεού το βασιλέα ονομάζει, επειδή τον έχριαν στη βασιλεία με την ψήφο του Θεού, αφού έτσι και ο Σαούλ ονομάζεται Χριστός Κυρίου, και ανεβάλλου, δηλαδή υπερέθου και παρεκρούσου την βασιλεία σου, δηλαδή το Δαβίδ, δίνοντας αναβολή και δεν τέλειωσες τις υποσχέσεις σου προς αυτόν. 40. Κατάργησες την επαγγελία που έδωσες στον δούλο σου Δαβίδ και είπε και στον 73ο εις την γήνε βεβήλωσες το σκήνωμα το όνοματό σου και αγίασμα τώρα εδώ του Δαβίδ ο περιβόητος ναός στο Ιερουσόλυμα, επειδή και ο προφήτης προσπάθησε να τον οικοδομήσει και την ύλη και το σχέδιο της οικοδομής άφησε στον ιό του Σολομώντα, αφού πρόσταξε ο Θεός να μην κτιστεί ο ναός από τον Δαβίδ αλλά από εκείνον, και Άγιο και Αγιαστήριο ονόμασε τον ίδιο τον ναό και στον 73ο. Στο Δαβίδ αναφέρει ο λαός των Ιουδαίων όλο το πάθος και την αιχμαλωσία που έλαβαν σπουδάζοντας να ελκύσει το Θεό σε έλεος για τη συμπάθεια και την αγάπη που είχε στο θεράποντά του το Δαβίδ. Βεβήλωσε στη γη το αγίασμά του, δηλαδή σε θάνατο και μνήμα το σώμα παρέδωκε του ίδιου του Χριστού και την Εκκλησία που είναι οίκος και αγιαστήριό του συγχωρώντας, κατά καιρούς να παραδίδεται στους διωγμούς των αθέων που επέρχονται κατά πάνω της, και Θεού δούλος ο Χριστός, επειδή ανέλαβε τη μορφή δούλου και έγινε από αυτήν που είπε στον άγγελο «Ιδού η δούλη Κυρίου γέννητόμη κατά το ρήμα σου». 41. Φραγμή εδώ τα τείχη και η νόμη και Δαβίδ ονομάζει ο λαός υποκάτω στο πρόσωπο του βασιλέως Ιεχονίου και Σεδεκίου, καθότι από γονή του προφήτη και τούτων των βασιλείων τα αχυρώματα τα τυχόκαστρα της Ιερουσαλήμ, και αφού ο καθένας από αυτούς σκλαβώθηκε αντί των οχυρωμάτων και τυχοκάστρων και από δουλεία και φόβο και δειλία περικυκλώθηκαν και έκανες Κύριε τα πριν περιφράγματα και τυχόκαστρα του Δαβίδ δειλία και φόβο, επειδή αυτά έχουν την απογονή του αντί εκείνων. Φραγμή Χριστού και οχυρώματά του οι Άγιοι Απόστολοι, αφού τον άφησαν τον καιρό του πάθους του που νομίστηκαν πως είναι οχυρώματά του. 42. Οι διοδεύοντες οδό, δηλαδή όλα τα γειτονεύοντα έθνη στην Ιερουσαλήμ και πλησίων διαπερνώντα από αυτήν οι Μωαβίτες και Αμανίτες και Αλόφιλοι και Ιδουμαίοι και άλλοι, διάρπασαν τον Δαβίδ, δηλαδή τον πλούτο και τα υπάρχοντά του, και αυτά τα έθνη παραπορευωμένου στην οδό ονόμασε στον 79ο. Ακολούθησε να διαρπαγεί ο Χριστός, δηλαδή το σώμα του. Εμείς εστέ σώμα Χριστού και μέλη εκ μέρους, ενώ οι εχθροί του κατεπέρονται κιόλας, πως έπραξαν με δικές τους δυνάμεις όσα συγχώρησε να πάθει και όσα εφράνθηκαν οι μισούντες, χωρίς να βλέπουν καμιά αντίληψη συμβολή στον πολεμό του με τους εχθρούς του, ώστε να τον πιάσουν και να τον δέσουν και να τον απαγάγουν για σταύρωση στο σταυρό, και όσα για ύβρι του επέφεραν. Αυτός ο στίχος βρίσκεται και στον 78ο, προφερόμενος με πληθυντικό αριθμό, έτσι γεννήθημε νόνιδος της γήτος ημών. 43. Ανώτερους λοιπόν Κύριε έκανες από το Δαβίδ τους Βαβυλώνιους που μας κλάβωσαν εμάς το σπέρμα του, γιατί εκείνοι που νικούν στον πόλεμο υψώνουν τα χέρια πάνω στους νικημένους και τους χτυπούν, και έφρανες λοιπόν όλα τα γειτονεύοντα έθνη, καθώς είπε και στον 78ο. Αλλά και ο Χριστός επίχαρμα και πονίδιστος έγινε σε όσους έλεγαν σώσον σε αυτόν και κατάβηθε από το σταυρού, και πλατοί γελούσαν και έχεραν οι Ιουδαίοι πονώντας από την πολύ αγάθα αναμάθειά τους, πως τον νίκησαν όχι εκόντα και επέσιαν και τις κεφαλές τους εναντίον του. 44 και 45. Δεν δίνεις πλέον Κύριε στο Δαβίδ τη βοήθεια που συνήθιζες να χαρίζεις σε αυτόν όταν πολεμούσε, ούτε και τον βοήθησες στον πόλεμο που έκανε με τους Βαβυλώνιους, παραέπαυσες και το συνηθισμένο καθαρισμό που είχε, γιατί οι Ιουδαίοι μεταχειρίζονταν στις εορτές τους ραντισμούς και καθάρσια, και με το λόγο αυτό φανερώνει ο λαός των Ιουδαίων από το προηγούμενο το επόμενο, δηλαδή πως ανέτρεψε ο Θεός τις εορτές του Δαβίδ και καταγκρέμισες και το θρόνο, δηλαδή τη βασιλεία του, και είναι μεταφορικός ο λόγος αυτός από το παράδειγμα εκείνων που όταν θέλουν να εξώσουν κάποιον από τη βασιλεία ή άλλη εξουσία γκρεμίζουν και το θρόνο του. 46. Χρόνος ο καιρός εκείνος κατά τον οποίο υποσχέθηκε ο Θεός να μένει το σπέρμα του Δαβίδ στον αιώνα του αιώνος. Και σμίκρινες, δηλαδή συνέτεμες τον καιρό αυτό και τον έκαμες μικρό που τον υποσχέθηκες να κάνεις μακρό, και με τούτο τον καταντρόπιασες κιόλας για την ντροπή των απογόνων, ντροπή και του προγόνου, και ντράπηκαν οι Ιουδαίοι γιατί σκλαβώθηκαν και έπαθαν ατιμότατες δυστυχίες. Σεδεκίας, εκοπέντων οφθαλμών, Μήλωνη, παραδόθηκε πάντα το λυπόμενο χρόνο και η Εζωχωνίας, και αυτός δούλευσε και εσχήνης και ονειδισμού αυτά μεστά. Στο Χριστό όμως αναφέρονται αυτά λέγοντας νόμιζαν πως θα καταληθεί ο Χριστός και από τον καθαρισμό που εργάστηκαν δια του αίματός του και κατέρεξαν στη γη το θρόνο του. Αν και ο Θεός έθεσε στον ημερών του ουρανού, αφού βλέποντας το πάθος του και το σταυρό νόμισαν πως τέλος έλαβε η βασιλεία του και σμικρύνθηκε και ανατράπηκε με την εσχήνη που έγινε κατά το σταυρό, για την οποία και ο Απόστολος έλεγε ως
Αντί της προκειμένης αυτό χαράς υπέμεινε σταυρών εσχήνης καταφρονήσας και επειδή λοιπόν νόμισαν οι σταυρωτές του πως έπαθε και συνεστάλλει και έπαψε ολότελα να υπάρχει και να ονομάζεται για τούτο διερμηνεύοντας τις υπόνοιες τους λέει το θρόνο του κατέραξε στη γη 47. Αυτά τα λόγια νόμια με εκείνα στον 78ο έως πότε κύριε οργιστής εις τέλος εκαυθίσεται ο Σπύρος ζήλος σου, δηλαδή ως πότε θα ισχύσουν τα τολμήματα των Ιουδαίων επισπουδάζοντας τη Σταύρος του Μονογενούς και Σωτήρος μας, 48. Ενθυμίσου κύριε γιατί είπες την δηλαδή γιατί πλάστηκα, αφού για τούτο πλάστηκα για να ζω και να δοξάζω το μεγαλείο σου και για τούτο λύτρωσέ με από το θάνατο το κύριε επειδή νεκροί δεν θα σε δοξολογούν αφού ματέως και ανωφέλως δεν έπλασες τους ίδιους των ανθρώπων, δηλαδή τους ανθρώπους για να απολεστούν απλώς και ως έτυχε σαν ένα περιττό και άχρηστο πράγμα παρά τους τίμησες με την εικόνα σου και μεγάλους και τίμιους τους έκανες και για τούτο μη μας παραδίδεις που αθλίους και λεϊνός απολόμαστε. 49. Το τι είσαι εδώ αντιουδής, ώστε ουδής άνθρωπος θα ζήσει και δεν θα δει, δηλαδή δεν θα λάβει θάνατο και ουδής θα ελευθερώσει την ψυχή του από το χέρι του Άδου και χέρι Άδου η κατακράτηση και τυραννίδα του Άδου, ώστε επειδή λοιπόν αναγκαίως θα πεθάνουμε και επειδή τη θνητή μας φύση τύχαμε για την παράβαση, για τούτο μετάδωσέ μας τους ζωντανούς από τη φιλανθρωπία σου. 50. Ελέη εδώ ονομάζονται από το λαό των Ιουδαίων οι υποσχέσεις που έδωσε ο Θεός για το σπέρμα και τη βασιλεία του Δαβίδ. Αφού ο Θεός ελεώντας τους ανθρώπους τις υποσχέσεις αυτές έδωσε και αρχαία και παλαιά ελέη ονομάζονται ως προς το λαό που παρακαλεί γιατί ο πρόγονός τους Δαβίδ ήταν παλιότερος πολλούς χρόνους. Και αρχαία ελέη και επειδή προαιώνων ορίστηκαν από το Θεό αφού λέει και ο Απόστολος της η κοινωνία του μυστηρίου του αποκεκριμένου από τον αιώνων είναι το Θεό και ο Ισαΐας πάλι βουλήν αρχαία αληθινήν τα ονομάζει και όμως σας αντιβεβαίως υποσχέθηκες και εν τη αληθεία σου αντί με το να είσαι αληθινός. Έμελαν να κληθούν όλα τα έθνη στην πίστη του Χριστού και το ξέραν εξ αποκαλύψεως του Αγίου Πνεύματος και οι προφήτες και οι άγγελοι. Αλλά ό,τι έμελαν να κληθούν για να λάβουν τέτοια μεγάλα χαρίσματα και να καθίσουν μετά του Χριστού στο θρόνο του Θεού. Ποιος θα έλπιζε ποτέ να γίνει βέβαια ουδής. Και για τούτο εδώ ο Απόστολος μυστήριο το ονομάζει αποκεκριμένο στο Θεό από τον αιώνα, δηλαδή άνωθεν και εξ αρχής, επειδή η οικονομία αυτή του Θεού δεν είναι καινούργια αλλά από τον ίδιον αυτόν μόνο γνωστή από του αιώνος. Αρχαία ελέη του Θεού η προκαταβολής κόσμου ορισμένη αναστοιχίωση σε αυθασία και άνωτα ελέησου στον αιώνα μένει και θα διαπέσει ουδέν της επαγγελίας σου και αξιώνα μάθω το λανθάνον τους. Και πότε θα έρθει, επειδή λοιπόν η πρόορισε των σκυθροπότερων απήντησε έτσι ακόλουθο και πως θα έρθουν και σε έργο τα Κρήτωνα, το αιώνιο σπέρμα δηλαδή, και ο θρόνος του Δαβίδ και αυτά λοιπόν παλιά προσδοκούσαν οι προφήτες, αλλά σε εμάς τώρα βλέπονται δια των αποτελεσμάτων εις Κύριον Ιησού Χριστόν, 51. Ενθυμίσου λοιπόν κύριε τον ονειδισμό μας των δούλων, δηλαδή των δικών σου των Ιουδαίων που προξενούν σε εμάς πολλά έθνη. Τόσο εκείνα που μας κλάβωσαν όσο και τα γειτονικά μας και το οποίο υπέσχουμε, δηλαδή βαστάσαμε στην καρδιά μας. Αφού το υπέσχον λέγεται και ήρα και βάστασα και κόλπος η καρδιά επειδή μέσα της σαν σε κόλπο θησαυρίζουμε και τις λύπες και τις αφροσύνες και πρέπει να σημειώσουμε ότι το ου είναι αντί ούτινος γιατί το σύναψε με το επόμενο δηλαδή το υπέσχον που ακριβώς ζητούσε πτώση αιτιατική αλλά με το προηγούμενο, δηλαδή τον ιδισμού κατά τη συνήθεια των Αττικών έλξη του αναφορικού κατά σημείωση του επιμελητή πατρός Νικοδήμου Μπιλάλη Θεολόγου Φιλολόγου στην προηγούμενη έκδοση και το ίδιο έκανε και στους δύο ακόλουθους στίχους, 52, και εδώ εννοείται από κοινού το μνήστητη και Χριστό ο Θεό το βασιλέα Δαβίδ λέει όπως προϋπόθηκε και εν το ανεβάλλου των Χριστών σου και αντάλλαγμα του Δαβίδ ο Ιεχονίας και Σεδεκίας που βασίλευσαν αντί του Δαβίδ αλλά ονειδίστηκαν για τη σκλαβιά που έπαθαν και ο διπλασιασμός του ονείδησαν δηλώνει πάθος και λύπη ψυχής. Να είναι αντάλλαγμα του Χριστού ο θάνατός του και το αίμα αντίλητρο δεδομένο της σωτηρίας του κόσμου αφού έδωσε το σώμα του αντισώματος και την ψυχή αντιψυχής και τέλεια ύπαρξη υπερόλου του ανθρώπου. Τούτο είναι το αντάλλαγμα του Χριστού που ονείδησαν πάνω στο σταυρό οι εχθροί της ζωής του Ιουδαί παραπορευόμενοι και κινούνται στα σκεφαλάς αυτών και ονείδησαν νομίζοντας πως θα κρατηθεί από το θάνατο και αντάλλαγμα Χριστού και η Εκκλησία δηλαδή η πιστή στο Χριστό χριστιανή αφού αντί των Ιουδαίων τη συναγωγή έδωσε ο πατήρ στον Υιό την εξεθνών Εκκλησία.
53 στο τέλος του παρόντος μας διδάσκει να μην γογγίζουμε στις θλίψεις και συμφορές που μας ακολουθούν, παρά να παρακαλάμε το Θεό και να του ενθυμίζουμε αυτή τη Χριστότητά του. Και τελευταία, να εφημούμε κιόλας και να τον δοξολογούμε, γιατί οικονομεί τα πάντα προς το συμφέρον μας και είναι ευλογημένος ο Θεός πάντοτε, ώστε γέννητο ευλογημένος και έννητο γέννητο όσα θέλει και θέλει όσα μας συμφέρουν. Γέννητο εβραϊκός αμήν και επιπιστωμένος, και εδώ τελείωσε η τρίτη βίβλος των ψαλμών που άρχισε από τον 72ο.